Συνάδελφοι, είμαστε εδώ πέρα για το τρίτο νεκρό που έχουμε μέσα στον τελευταίο χρόνο. Λόγια δεν υπάρχουν. Αυτό που έχουμε ξαναπεί, το θυμό και την οργή που έχουμε μέσα από την οργανωμένη μας πάλη είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Να μπορούμε να γυρνάμε στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, να γυρνάμε ζωντανοί, να γυρνάμε ακέραιοι. Και όχι κάθε μέρα, όπως το έχουμε ξαναπεί, να μετριόμαστε και να είμαστε ένας λιγότερος. Για ποιο λόγο? Γιατί χρειάζεται να τελειώνουν γρήγορα τα καράβια, να βγαίνουν στη γραμμή, να κονομάνε οι φοπλισταράδες και εμείς να είμαστε λιγότεροι. Είναι το δεύτερο δυστύχημα με τον ακριβώς ίδιο καρμπών τρόπο καταπέλτη, το οποίο είχαμε να το δούμε οι παλιότεροι από ό,τι λένε τουλάχιστον 40 χρόνια. Δεύτερο συνεχόμενο. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει την εντατικοποίηση της εργασίας που υπάρχει και το κυνήγι του κέρδους και από τους εφοπλιστές και από τους εργολάβους. Η μη τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και αυτό που καταγγέλνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια, την έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών από το κράτος και οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται με όλο αυτό. Δεν είμαστε εδώ πέρα μόνο για να θρηνήσουμε τον συνάδελφο τον οποίο χάσαμε. Είμαστε εδώ πέρα για να μην ξαναχάσουμε κανέναν άλλον. Να μπαίνουμε μπροστά για την τήρηση όλων αυτών που λέμε και να μην ξαναθρηνήσουμε κανέναν άλλον συνάδελφο. Σε 1,5 χρόνο είχαμε πέρσι το Μάιο την προπέλα εδώ πέρα στη Δεξαμενή. Είχαμε κομμένο δάκτυλο συναδέρφου μέσα στην Golden Yacht. Είχαμε άλλους νεκρούς, είχαμε ηλεκτροπληξίες, είχαμε τα πάντα. Δεν υποκύπτουμε και δεν αφήνουμε πρώτα απ' όλα, γι' αυτό το λόγο κάνουμε και την απεργία και τη συγκέντρωση και αυτό που θα ακολουθήσει στην πορεία, γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την κανονικότητα που θέλουν να περάσουμε.